Με το φακό του Κάλυμνος News βρισκόμαστε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, όπου η κυρία Ζαμάγια, εδώ η δασκάλα με την πρώτη τάξη, βλέπουμε ότι βγήκε από την τάξη της και τα παιδάκια κρατούν πάρα πολλά κουτιά. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Ζαμάγια? Απλά είναι τα κουτάκια που είχαν τα πράγματά τους όλη τη χρονιά. Ναι. Σαν πρωτάκια δεν μπορούν να κουβαλάνε πολλά πέρα εδώ από το σπίτι. Σωστά. Και τα είχαμε αποθηκευμένα στην τάξη αυτό. Πήραν το ειδικτικό τους, ένα δωράκι. Είναι η τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς. Ναι, ναι, για τα παιδιά είναι η τελευταία, ναι. Και πώς πήγε όλη αυτή η χρονιά φέτος? Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη, πήγε πολύ καλά, υπήρχε πολύ καλή συνεργασία και στην περίοδο της καραντίνας. Ναι. Ήμασταν πολύ καλή ομάδα γενικά και ήταν μια χαρά, πολύ ωραία όλα. Και οι γονείς είναι κοντά στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σε ό,τι χρειαστήκαμε ήταν κοντά μας, ναι, πάντα. Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλό καλοκαίρι να έχετε. Και σε εσάς, καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Μάμα μου, μην τρεβήξει τα παιδιά. Με τη διευθύντρια του σχολείου, την κυρία Βαρβάρα Ρογαλίδη Διαμαντή, θα μιλήσουμε τώρα. Τελευταία μέρα του σχολείου σήμερα, κυρία Βαρβάρα. Για πείτε μας λοιπόν, πώς κύλησε ο χρόνος? Φτάσαμε αισίως στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η οποία ήταν μια περίεργη σχολική χρονιά. Είχαμε τον κορονοϊό, είχαμε διακοπή μαθημάτων για 2 μήνες. Εντάξει, ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Πάντως φέτος δεν κάνετε και γιορτές, δεν κάνετε όπως άλλες χρονιές που ήταν πολύ ωραίες, οφείλουμε να πούμε, οι γιορτές σας, τις παρακολουθούσαμε. Τώρα τα παιδιά πώς το αντιμετωπίζουν αυτό, έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται? Κοίταξε, τα παιδιά της έκτης τάξης νιώθουν πίκρα, γιατί χάσανε τη γιορτή της 25ης, τη γιορτή της λήξης, χάσανε και την εκδρομούλα που συνήθως πηγαίναμε εκτός Καλύμνου. Τώρα τους έχουμε στην πίσω μεριά, έχουμε ετοιμάσει μια τελετή αποφύτησης. Τίποτα ιδιαίτερο. Θα πάρουν τα δωράκια από το Σύλλογο Γονέων, τα δωράκια που τους ετοίμασε στο σχολείο, ένα γλυκάκι και καλό καλοκαίρι. Τι να κάνουμε. Θα τη θυμούνται αυτή τη χρονιά σε όλη τους τη ζωή. Και εμείς το ίδιο. Και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, να είστε καλά. Εύχομαι να καλοκαίρι. Έχουμε υγεία. Ακριβώς, ακριβώς. Και με το καλό να ξαναβρεθούμε το Σεπτέμβρη. Βέβαια. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι επίσης σε όλο τον κόσμο.